Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, γεννή και αίγη σε αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόν ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησε των πτυσμάτων ημών έτησε εν το ψάλινι μας των αγγέλων των ύμνων. Άτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, γεννή και αίγη σε αιώνα στον αιώνα μην. Αγίος Αδάνατος, ελέησον ημάς δυναμής. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδάνατος, ελέησον ημάς. Δουλεύσατε Κύριο εφόβο και αγαλιάστε αυτό ετρόμο, δράξατε παιδείας μη ποτέ οργιστής Κύριος, σοφίας, καθολικής επιστολής Ιακώβου του ανάγμα, πρόσχομεν. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμονεν ημίν δεξάτε της καλής αναστροφής στα έργα αυτού εμπραή της σοφίας. Ιδέα ζήλων πικρών έχετε και ερηθίαν η καρδία ημών. Μη καταυχάστηκε ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ουκέστη αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη. Αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Όπου γάρ ζήλος και ερηθεία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλων πράγμα. Ιδέα άνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνή εστίν. Έπειτα ειρηνή. Και μεταλαμβάνωσεν εξ αυτούν ευλογίαν πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβουλής ορατώνται και αοράτου αλεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, να σκευαλάσει ημών το Κυρίο, κλείνομαι. Κλείνω Κύριε το όσο και πάξω ημών το Ιορδάνε Βασίλη κατά δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλογήσα πάντα σε εμάς και διακλείσεως αυτόν αυκαίνω σημαίνοντας τη δουλεία σου πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνη του αγιασμού σου δια του ύδατος μεταλήψεως του κερατισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σύγει ο αγιασμός του τυχόν και των σωμάτων ημών και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι μην και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Α, σώσον Κύριε του Κυρίου δεηθώμεν Κύριε ελέησον. Όπως και Μητροπολίτης Αγιωτάτης Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας. Αγαπητά μου παιδιά, μία ακόμη χρονιά ξεκινάει με την ευλογία της Εκκλησίας μας και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος για πνευματική προκοπή και σχολική πρόοδο για τους μαθητές και τους δασκάλους του σχολείου μας. Αδιαλείπτως, η Εκκλησία προσεύχεται για τα παιδιά της, πρωτίστως για τη μόρφωση μέσα στον Χριστό, αλλά και για να έχουν επιτυχία και πρόοδο στις σπουδές τους. Η καλλιέργεια του νου μας με τον πλουτισμό και το γνώσιος είναι ένας παράγοντας που θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Δεν είναι όμως ο μοναδικός και αυτό νομίζω πως είναι η ανάγκη να προσέξετε. Νους χωρίς καρδιά είναι ξερός και άδειος και ας είναι γεμάτος με τη γνώση όλου του κόσμου. Νους επιστήμονε καρδία αδιανή από Χριστό γίνεται όπως λέγουν οι πατέρες Εκκλησίας μας. Τα ορθόδοξα ελληνικά σχολεία μας ανέκαθεν αισθανόντουσαν την αποστολή τους πρώτα να βάλουν καλούς χριστιανούς και ύστερα σπουδαγμένους ανθρώπους. Άλλωστε στην εποχή που ζούμε δεν λείπουν οι σπουδαγμένοι άνθρωποι, λείπουν όμως οι καλοί χριστιανοί. Μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι μια σχολική χρονιά γεμάτη προκοπή και πνευματικές επιτυχίες με θερμές πατρικές ευχές και αγάπης ο Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας κύριος κύριος Χρυσόστομος. Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου παιδιά μου εδώ που ήρθατε να πάρετε το είδον, την πηγή, το νερό, τη δροσά, τη γνώση, την αγάπη να είναι τόσο πλωσιοπάροχη, έτσι ώστε να γιομίσει τις άδειες ψυχές μας και εμάς και σε εσάς, να γιομίσει τη γνώση σας, να γιομίσει την αγάπη σας, να γιομίσει την ανθρωπιά σας, έτσι ώστε από την πόρτα από αυτή που βγαίνετε, κάθε μέρα να βάζουμε ένα λιθαράκι, έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και όταν γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα είμαστε και καλύτεροι χριστιανοί. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Δήμαρχε και Διευθυντά, καλή σχολική χρονιά. Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Κύριε Δήμαρχε, να πεις και εσύ δύο λόγια για τα παιδιά μας. Να έχουμε μια καλή χρονιά, τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα, να μπορέσουν να κερδίσουν ό,τι περισσότερο σε αυτό το πολύ σπουδαίο σχολείο. Γιατί για μένα είναι το σπουδαιότερο σχολείο που έχει ο Δήμος και η προσφορά του είναι ανεκτήμητης αξίας, αλλά η κοινωνία ξέρει να το σέβεται. Ξέρω ότι δίνεται έναν αγώνα ζωής, αλλά αυτός ο αγώνας αξίζει γιατί αυτά τα παιδιά χρειάζονται τη φροντίδα όλων μας. Για να μην λέμε πολλά λόγια, ό,τι πέφτει στο λογαριασμό του Δήμου
Θα μπορέσουμε, κύριε Διευθυντά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Ξέρετε ότι για μας είναι θέμα ευαισθησίας προσωπικής, αλλά και όλων των ανθρώπων του Δήμου. Μπορούμε να συνεργαστούμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Να ευχηθώ μια χαρούμενη χρονιά, κυρίως στα παιδιά, αλλά και στους γονείς, στα σπίτια τους, ένα χαρούμενο περιβάλλον και όταν θα φτάσουμε να τελειώνουμε αυτή τη χρονιά, να έχουμε να πούμε μόνο θετικά πράγματα. Καλή χρονιά!